Να καλέσουμε τον μετεωρολόγο μας, Δημήτρη Παπαϊωάννου. Το γιο του Καύσωνα. Να έρθει κοντά μας για τη 15η μέρα είναι αυτή η Καύσωνα. Όταν ξεκίνησε ο Καύσωνας, ο Παπαϊωάννου ήταν 13 χρονών. Έδωσε πανελλήνιες. Πέρασε. Μεγάλωσε. Τελείωσε φυσικό, έχει τελειώσει μαθηματικό. Τελείωσε το φυσικό, έγινε μετεωρολόγος, ο Καύσωνας ακόμα εδώ. Καλώς τον καλύτερα, καλή εβδομάδα, καλύτερα, Δημήτρη. Ουσιαστικά όμως ήταν η τελευταία ημέρα με σαραντάρια. Γιατί η ζέστη θα παραμείνει μέχρι και, και αύριο και άντε και μεθαύριο. Και μετά από Πέμπτη πάλι. Από Πέμπτη θα πέσει. Θα πέσει η θερμοκρασία αίσθητα. Και μετά. Μέχρι περίπου και το Σάββατο Κυριακή και μετά φαίνεται να ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Εντάξει. Δηλαδή δεν θα κρατήσει πάρα πολύ αυτή η ανάσα δροσιά. Σάββατο Κυριακή, Κυριακή, για να με βρει εμένα η άνοδο θερμοκρασία, θα πρέπει πρώτα να με βγάλει από τη θάλασσα. Δεν το βλέπω εύκολο πράγμα. Δεν θα βγεις εύκολα. Δεν το βλέπω εύκολο, μάλιστα. Άρα πολύ ζέστη, ωστόσο υπάρχει και υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα. Ναι, και εδώ βλέπουμε εδώ και το χάρτη. Πελοπόννησο είναι τώρα στα μεγάλα ζωριά. Η Δυτική Πελοπόννησο δεν έχουμε μελτέμι. Σήμερα έχουμε, θα έχουμε βορειοδυτικό άνεμο, γι' αυτό έχει πολύ υψηλό κίνδυνο και η Ηλία και η Αχαΐα και η Μεσσηνία και ένα τμήμα της Αρκαδίας. Θα έχει πολύ υψηλό κίνδυνο, χρειάζεται προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Μεγάλο μέρος της χώρας σε υψηλό κίνδυνο, έτσι όπως βλέπουμε. Άρα, Πελοπόννησος και υψηλός και πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Ακριβώς. Θέλει προσοχή για σήμερα, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, στη Δυτική Πελοπόννησο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το καιρό για σήμερα. Όπου ουσιαστικά σήμερα περιμένουμε έθριο καιρό, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις. Οι μόνες περιοχές που θα δουν άστατο καιρό θα είναι κυρίως η Βόρεια Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες. Έχει αστάθειες, Ναι, θα έχει αστάθεια και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες εκεί στην Ανατολική Μακεδονία και στη Βόρεια Θράκη. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα καλός ο καιρός. Και οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει αρκετά στις περισσότερες περιοχές εκτός από το Ιόνιο εκεί, όπου θα φτάνουν τα 4 με 5, τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, βλέπουμε ότι ουσιαστικά πλέον οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες ήταν στην ανατολική χώρα και κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική στερεά, όπου θα φτάσουμε και τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, άλλη μια μέρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ουσιαστικά η 15η μέρα που θα δούμε 40 θα είναι η σημερινή. Εδώ στην Αττική περιμένουμε έως 38 με 39 βαθμούς τη μέγιστη θερμοκρασία. Α, εντάξει, δρόσησε. Μια χαρά, δρόσησε. Τέλεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσο δεν βλέπουμε μπροστά το 4, λέμε ότι δρόσησε. Ναι, ναι. Γενικά έθριος καιρός και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. 2 με 4 από φόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες αυξηθούν με πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά μόνο του τμήματα του νομού. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη 2 με 4 από φόρ. Αλεξανδρούπολη, λίγες νεφώσεις, δεν θα έχουμε βροχές στα βόρεια του Πανσταράκη. Σαν οι βροχές, 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο 37, στην Κέρκυρα έως 33. Στην Τρίπολη, υψηλή θερμοκρασία έως 38 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο έως 36 βαθμούς. Και εδώ στην Αθήνα βλέπουμε χαρακτηριστικά 38 στα Μέγαρα, 34 στα Πειραιά, 38 στην Κηφισιά, πολύ ψηλή θερμοκρασία στην Κηφισιά, 34 στην Γλυφάδα και 35 στο Λαύριο το μεσημέρι. Μάλιστα. Όπως είπαμε, ουσιαστικά ζέστη μέχρι αύριο. Θα έχουμε μια αστάθεια, βέβαια. Έτσι. Θα έχουμε αρκετή αστάθεια σε αρκετές υπηρετικές περιοχές αύριο. Έχουμε και βροχή, είπες. Θα έχουμε βροχές αύριο και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ειδικά Θεσσαλία, Μακεδονία και στη Βόρεια Στερεά. Εδώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα κυρίως στη Δυτική Αττική. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει και λίγο και σε τοπικά και αλλού, αλλά είναι μικρή πιθανότητα. Γενικά θα είναι κυρίως γύρω από το Αρινά. Και αύριο πόσους βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή αύριο θα μιλάμε για πόσους. Αύριο θα μιλάμε για τη μέγιστη να είναι κοντά στους 39. Δηλαδή δεν θα γράψουμε 4 μάλλον μπροστά. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ. Είναι μια διαφορά, ρε παιδί μου. 41-42. Θα πέσει η θερμοκρασία, θα πάει από 41-39. Όπου βρέξει πάντως θα είναι και πιο χαμηλή. Θα πέσει η θερμοκρασία. Όπου βρέξει θα βρέξει. Αλλά από Πέμπτη πάλι λε. Όχι, Πέμπτη θα πέσει. Την Πέμπτη που θα πέσει αρκετά, πόσο θα είναι. Την Πέμπτη θα είναι στους 34, εκεί 34-34 θα πέσει. Α, σημαντικά. Εκεί ναι, εντάξει, θα πέσει. Και ουσιαστικά Παρασκευή, Σάββατο εκεί 32-33. Και από Κυριακή φαίνεται σιγά σιγά να τραβάμε προς... πάλι. Εντάξει. Πάλι στον δρόμο. Προς τη δόξα μπροστά. Ναι. Έτσι τραβάμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πάρα πολύ την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.